Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε σχολείο τώρα. Θα πάμε για τελευταία μέρα όμως στο σχολείο και θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε τις απαντήσεις στο θέμα στο οποίο εξετάστηκαν οι πανέλληνες μαθητές σήμερα. Πάντα για τις πανελλαδικές εξετάσεις μιλάμε, τις φετινές, στις αρχές της οικονομικής θεωρίας. Είναι όπως σε όλη την διαδρομή αυτήν των πανελλαδικών φετινών εξετάσεων η εκπαιδευτική μας από τα φροντιστήρια πρότυπο εδώ δίπλα μας. Καλησπέριζω τον αγαπητό Μένιο Μπρουσκέλη, καλώς ήρθατε σήμερα. Και τους οικονομολόγους μας, τον Σπύρο τον Σακελαρίου, καλώς ήρθατε Σπύρο. Καλησπέρα. Και την Κατερίνα τη Διαμαντή. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε κυρία μου. Λοιπόν, Μένιο, να κάνουμε ένα πρώτο σχόλιο. Τα θέματα σήμερα ήταν βατά. Να εξαιρέσουμε κάποιο ερώτημα που θα το αναλύσουν περισσότερο τα παιδιά. Ήταν θέματα από αυτά που διδάχτηκαν τα παιδιά, από αυτά τα οποία περιμένανε και πιστεύω ότι τουλάχιστον αφήνει μια καλή γεύση στο κλείσιμο αυτό της αυλαίας των εξετάσεων μετά τα παρατράβουλα. Στα μαθηματικά, στη φυσική, στα αρχαία, λίγο στα λατινικά. Είχαμε δηλαδή σε όλες τις κατευθύνσεις κατά μέσο όρο δυσκολότερα θέματα φέτος. Συγγνώμη, πέρυσι και άλλες χρονιές. Και ήδη τα πρώτα αποτελέσματα που έρχονται από τα βαθμολογικά κέντρα αυτό δείχνουν. Εδώ για την έκθεση που θεωρείται εύκολο το θέμα, τα περισσότερα γραπτά οι πρώτες βαθμολογίες λένε ότι είναι μεταξύ 13 και 15. Όπως επίσης η πλειοψηφία των μαθηματικών κατεύθυνσης είναι κοντά στο 13 με 15 επίσης. Στη φυσική θεωρήθηκαν πολύ δύσκολα τα θέματα για τη θετική κατεύθυνση. Τα αρχαία, η νεοελληνική λογοτεχνία και λίγο τα λατινικά θεωρήθηκαν δύσκολα επίσης για τη θεωρητική. Άρα φέτος αναμένουμε μια πτώση των βάσεων. Ένας άλλος λόγος που αναμένεται από τόσο βάσο είναι ότι από φέτος δεν ισχύουν οι μεταγραφές στο βαθμό που ίσχυαν τα άλλα χρόνια. Δηλαδή, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και μετά την επιβολή πολύ αυστηρών προϋποθέσεων προκειμένου κάποιος να μπορεί να πάρει μεταγραφή, θα έρθουμε σε αυτά που είχαν συμβεί παλιότερα. Δηλαδή, περιφερειακές σχολές να μην δηλώνονται, να έχουν πολύ χαμηλές βάσεις και να δηλώνονται κατά κύριο λόγο οι σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων, ας το πούμε έτσι, με αποτέλεσμα μεγάλη άνοδο εκεί. Η λιγότερη πτώση. Φέρω ένα παράδειγμα, ας πούμε, έναν υποψήφιο, ο οποίος ήθελε να δηλώσει το μαθηματικό. Πέρυσι τι κάνανε, δήλωνε όλα τα μαθηματικά, από τη Θεσσαλονίκη σαν πρώτη επιλογή, μέχρι και τη ΣΑΜΟ, που η ΣΑΜΟΣ από όλα τα ΙΗ των θετικών και τεχνολογικών σπουδών είχε τη χαμηλότερη βάση, θεωρώντας ότι περνώντας με πολύ χαμηλή βάση στο μαθηματικό ΣΑΜΟ, μπορώ να πάρω μεταγραφή στη Θεσσαλονίκη ή όπου πλησιέστερα μπορώ να βρεθώ. Μάλιστα. Φέτος δεν θα ισχύει αυτό για τους λόγους ότι τα οικονομικά των οικογενειών είναι δύσκολα. Δύσκολα θα αποφασίσει ένας γονέας να στείλει το παιδί του στη ΣΑΜΟ ή στην Κρήτη. Μιλάω τώρα για τους Κατερινιώτες. Ναι, και ναι, αντίστοιχα ναι. Οι Αθηναίοι στα Γιάννενα ή στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Με αποτέλεσμα να προτιμήσουν οι περισσότεροι σχολές κοντά στον τόπο διαμονής, έστω και αν η σχολή δεν είναι αυτή που θα ήθελε το παιδί, μόνο και μόνο για να μην απομακρυνθεί, να έχουν μικρότερο κόστος σπουδών, παρά να πάει το παιδί σε σχολές που θα επιθυμούσε περισσότερο, αλλά βρίσκονται μακριά. Έτσι θα έχουμε μια περίεργη διακύμανση των βάσεων. Είναι και τα θέματα τα οποία, έτσι όπως τέθηκαν φέτος, θα δημιουργήσουν εκπλήξεις στις βαθμολογήσεις. Οπότε αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η εξαγωγή των βαθμών και των βάσεων αργότερα. Και πάντα με εμπλεκόμενη την κρίση, ήδη το είπαμε αυτό, εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών. Εξαιτίας αυτών. Ναι. Έτσι. Ναι. Μάλιστα. Να περάσουμε στα θέματα. Να περάσουμε στα θέματα λοιπόν, αμέπως αμέργων. Σπύρος Σακελαρίου στο ξεκίνημα. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, τα θέματα σήμερα ήταν αρκετά απαιτητικά κάποια. Σε γενικές γραμμές ήταν βατά. Πιστεύω ότι τα παιδιά πήγαν πάρα πολύ καλά. Το είδαμε ότι πήγαν πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα ήταν μια κλιμακούμενη δυσκολία, δηλαδή σε κάποια φάση. Το 17 από το 18, το 19 από το 20 ξεχώριζε. Θεωρώ ότι ήταν πολύ ωραία τα θέματα. Δηλαδή, μπόρεσαν να γράψουν και τα παιδιά της θεωρητικής κατεύθυνσης, γιατί είναι μάθημα επιλογής όλων των κατευθύνσεων. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Και δεν ήταν πολλά φέτος. Δεν είχαμε πολλά πράγματα. Ναι, μπορούσαν να τα δουλέψουν. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, στην ομάδα πρώτη. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας το τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Η μεγάλη εξειδίκευση των ανθρώπων σε μια δραστηριότητα που συχνά είναι πολύ περιορισμένη, μετατρέπει την εργασία σε ανιαρή απασχόληση. Η ερώτηση είναι σωστή.
Οι ανάγκες στο σύνολο, το Β, δεν είναι απεριόριστες και κάθε μία ανάγκη ξεχωριστά υπόκειται σε προσωρινό κορεσμό. Είναι λάθος. Τρίτον, με σταθερή τη ζήτηση, όταν μειώνεται η προσφορά, αυξάνεται η τιμή ισορροπίας, ενώ η ποσότητα ισορροπίας μειώνεται, είναι σωστό. Τέταρτον, ο αριθμός των επιχειρήσεων ως παράγοντας επηρεασμού της προσφοράς αφορά αποκλειστικά την ατομική καμπύλη προσφοράς, είναι λάθος. Και τέλος πέμπτον, η έννοια της αγοράς περιορίζεται σε ένα γεωγραφικό χώρο, είναι λάθος. Τα σωστό λάθος λοιπόν ήταν 5. Περνάμε στα πολλαπλών επιλογών, στις παρακάτω προτάσεις α2 και α3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση, το α2. Η εισοδηματική ελαστικότητα ενός αγαθού είναι -2, όταν σωστή απάντηση είναι η Β. Η μείωση του εισοδήματος κατά 5% προκαλεί αύξηση της ζήτησης κατά 10%. Και το α3, ο νόμος της φθήνουσας απόδοσης, αρχίζει να λειτουργεί όταν, σωστή απάντηση είναι το Δ, το οριακό προϊόν αρχίζει να μειώνεται. Η δεύτερη ομάδα είναι η ανάπτυξη με 2 σκέλη. Πρώτον, από τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης να περιγράψετε τις προτιμήσεις των καταναλωτών για 5 μονάδες και δεύτερον, να περιγράψετε τις τιμές των άλλων αγαθών για 12 μονάδες και να κατασκευάσετε τα αντίστοιχα διαγράμματα μονάδες 8. Η απάντηση είναι στη σελίδα 34 του σχολικού βιβλίου όσον αφορά τους προσδιοριστικούς παράγοντες και τα παιδιά έπρεπε να γράψουν πρώτον τις προτιμήσεις. Είναι ένα μικρό κομμάτι όσον αφορά τις ευνοϊκές και μη ευνοϊκές προτιμήσεις των καταναλωτών, πώς μεταβάλουν τη ζήτηση. Και το δεύτερο, που είχε περισσότερα πράγματα και είχε και τη διαγραμματική απεικόνηση που έδινε μία όθηση και μία βοήθεια στην ανάπτυξη και στην απάντηση όσον αφορά τις τιμές των άλλων αγαθών, αφορούσε φυσικά τα υποκατάστατα και τα συμπληρωματικά αγαθά. Έπρεπε να γράψουν και το συμπέρασμα με τα μαύρα γράμματα που είχε και την ανάλυση του διαγράμματος μαζί με τα 2 πρώτα διαγράμματα για τις τιμές των άλλων αγαθών όσον αφορά τα υποκατάστατα και άλλα 2 διαγράμματα για τα συμπληρωματικά αγαθά. Ήτανε όλα ακριβώς μέσα από το βιβλίο στις αντίστοιχες σελίδες. Συνεχίζουμε με την ομάδα τρίτη. Δίνεται το παρακάτω πίνακας που αφορά την παραγωγή και το κόστος παραγωγής μιας επιχείρησης στη βραχυχρόνια περίοδο λειτουργίας της. Δεν απαιτείται η αντιγραφή του πίνακα στο τετράδιό σας. Με το σχόλιο αυτό λοιπόν, έχουμε την στήλη με το συνολικό προϊόν, το μεταβλητό κόστος, το μέσο μεταβλητό κόστος, όπως φαίνεται και στην οθόνη σας, και το οριακό κόστος στο τέλος. Γ1, να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης. Είναι από το τέταρτο κεφάλαιο. Ο πίνακας προσφοράς ξέρουμε ότι είναι το ανερχόμενο τμήμα της καμπύλης του οριακού κόστους που βρίσκεται πάνω από το μέσο μεταβλητό κόστος. Άρα λοιπόν είχε 3 τιμές, το σημείο Α, Β και Γ. Το οριακό κόστος είναι η τιμή στον πίνακα προσφοράς, άρα οι τιμές μας είναι 5, 15 και 30, με αντίστοιχα QS 180, 200 και 210. Γ2, να υπολογίσετε διαδοχικά την ελαστικότητα της προσφοράς, καθώς αυξάνεται η τιμή. Να χαρακτηρίσετε την προσφορά με βάση την τιμή της ελαστικότητας. Δεν απαιτείται η μετατροπή των κλασμάτων σε δεκαδικούς αριθμούς. Βλέποντας λοιπόν τον πίνακα προσφοράς, παρατηρούμε ότι υπάρχουν 2 σημεία που μπορεί να υπολογιστεί η ε-S. Είναι από το α στο β, τονίζει κιόλας καθώς η τιμή αυξάνεται, άρα η τιμή από το 5 στο 15. Χρησιμοποιώντας τον τύπο της ε-S ΔΚ προς ΔΠ επί P1 προς Q1, και λύνοντας τη σχέση αυτή, προκύπτει ότι η τιμή της ελαστικότητας του α-β είναι 1 δια 18. Το αφήνουμε έτσι όπως το ζητάει, χωρίς να κάνουμε δεκαδικό αριθμό το κλάσμα. Και η ελαστικότητα προσφοράς επίσης από το β στο γ, με τον αντίστοιχο τύπο, προκύπτει 1 προς 20. Και οι 2 τιμές της ελαστικότητας προσφοράς είναι μικρότερες του 1, άρα η προσφορά θεωρείται ανελαστική. Γ3, επιπλέον των δεδομένων του παραπάνω πίνακα, η επιχείρηση κατά την ίδια χρονική περίοδο δαπανά για ενίκιο 150 χρηματικές μονάδες και για ασφάλιστρα 50 χρηματικές μονάδες. Όταν η επιχείρηση παράγει 200 μονάδες προϊόντος, να υπολογίσετε α, το μέσο συνολικό κόστος, το α-ταυσέ, και β, το μέσο σταθερό κόστος, το α-ευσέ. Στην απάντηση λοιπόν, για Q ίσο με το 200, το σταθερό κόστος συνολικά είναι 200 μονάδες, είναι 150 από τα ενίκια και 50 από τα ασφάλιστρα. Άρα μπορούμε να υπολογίσουμε το συνολικό κόστος, που είναι το σταθερό 200 συν 1200 που ήταν το μεταβλητό σε αυτή, την ποσότητα. 1400 λοιπόν το συνολικό κόστος για Q ίσο με το 200.
Άρα το α ερώτημα, το α ταύσε, το μέσο συνολικό κόστος, ταύσε προς Q, 1400 δια 200, δηλαδή 7, και το α ευσε, 200 δια 200, 1. Μέσο συνολικό και μέσο σταθερό κόστος, λοιπόν, στις 200 μονάδες. Το γ4, νομίζω ότι αξίζει λίγο την προσοχή μας το γ4, ήταν και μία από τις παγίδες, θα έλεγα. Αν η επιχείρηση παράγει 210 μονάδες προϊόντος και θέλει να μειώσει το κόστος της κατά 420 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε πόσες μονάδες πρέπει να μειώσει το παραγόμενο προϊόν της. Όταν λοιπόν από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι όταν παράγει 210 μονάδες, έχουμε ένα συγκεκριμένο κόστος, μεταβλητό κόστος 1500, θέλουμε όμως να το μειώσουμε κατά 420 μονάδες. 1500 λοιπόν μείον 420, 1080 είναι οι μονάδες του μεταβλητού κόστους. Παρατηρώ ότι δεν βρίσκονται στο αμέσως στο συγκεκριμένο διάστημα μεταξύ 200 και 210 Q, αλλά βρίσκονται ένα διάστημα πιο πάνω, δηλαδή από το 180 μέχρι το 200. Με άλλα λόγια, το οριακό κόστος που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εδώ είναι το 15. Οριακό κόστος ίσον δέλτα βεσέ προς δέλτα Q, άρα 15 είναι 1200 μείον 1080 προς 200 μείον Q, και από εδώ προκύπτει ότι η τιμή της παραγωγής θα είναι το Q λοιπόν 192. Άρα η μεταβολή στην παραγωγή ήταν 210 μείον 192 που έγινε τώρα, μειώθηκε κατά 18 μονάδες. Και η τελευταία ομάδα, έχουμε θέμα Δέλτα. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς στην αγορά ενός γεωργικού προϊόντος είναι QD ίσον με 400-10P και QS ίσον με 100-10P αντίστοιχα, όπου QD η ζητούμενη ποσότητα, QS η προσφερόμενη ποσότητα και P η τιμή. Δέλτα 1, να υπολογίσετε την τιμή και την ποσότητα ισορροπίας της αγοράς του αγαθού. Τα παιδιά έπρεπε εδώ να πάρουν τη συνθήκη ισορροπίας που είναι QD, εξισορρόπηση δηλαδή των δυνάμεων της ζήτησης και της προσφοράς. QD ίση με QS. Κάνουμε μία απλή αντικατάσταση των δύο συναρτήσεων που έχουν δοθεί από την άσκηση και βρίσκουμε ότι η τιμή ισορροπίας είναι το P0 ίσον με 15. Η διαδικασία που ακολουθεί εδώ είναι πάντα γνωστή. Κάνοντας αντικατάσταση της τιμής ισορροπίας στις δύο συναρτήσεις, πρέπει να βρούμε ακριβώς την ίδια ποσότητα για να χαρακτηριστεί ως ποσότητα ισορροπίας. Άρα το σημείο ισορροπίας είναι P0-15 και Q0-250. Το ΔΕΛΤΑ 2, το κράτος προκειμένου να προστατέψει το εισόδημα των αγροτών επιβάλλει κατώτατη τιμή πώλησης του αγαθού ΠΚ ίσον με 20 χρηματικές μονάδες, να υπολογίσετε τρία πράγματα. Πρώτον, το πλεόνασμα που δημιουργείται στην αγορά από την επιβολή της κατώτατης τιμής. Δεύτερον, τα συνολικά έσοδα των αγροτών όταν το κράτος αγοράσει το πλεόνασμα στην κατώτατη τιμή ΠΚ. Και τρίτον, την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από την αγορά του πλεονάσματος. Για το πρώτο ερώτημα, πρέπει να κάνουμε, για να βρούμε το πλεόνασμα, κάνουμε μία απλή αντικατάσταση της κατώτατης τιμής στις συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς. Θα πρέπει οπωσδήποτε η QS να βγει μεγαλύτερη από την QD, όπως και συμβαίνει. Η QD είναι 200 μονάδες προϊόντος και η QS 300. Άρα, όταν η QS είναι μεγαλύτερη από την QD, επαληθεύεται το πλεόνασμα, το οποίο είναι ίσο με τη διαφορά τους 300-200, δηλαδή 100 μονάδες πλεονάσματος. Για το δεύτερο ερώτημα, που είναι τα συνολικά έσοδα των παραγωγών, έχουμε να βρούμε στην τιμή ΠΚ ποια ποσότητα αντιστοιχεί προσφερόμενη. Άρα, ΠΚ επί QS, στην ίδια τιμή δηλαδή, προκύπτουν οι 6.000 σαν εισόδημα. Μετά όμως έχουμε την κρατική επιβάρυνση, που είναι η επόμενη συνέπεια της επιβολής κατώτατης τιμής και είναι το ΠΚ επί το πλεόνασμα. Άρα, 100 επί 20 μας βγαίνει 2.000. Η κρατική επιβάρυνση. Το ΔΕΛΤΑ 3 συνδέεται με τα προηγούμενα. Να υπολογίσετε το χρηματικό όφελος των αγροτών μετά την επιβολή της κατώτατης τιμής ΠΚ. Όφελος είναι τι απέμεινε στον παραγωγό. Άρα, σε2 μείον σε1. Όπου σε1 τις συντεταγμένες του σημείου ισορροπίας P0 επί Q0, δηλαδή 3.750, και σε2 το ΠΚ επί το S, το QSΚ αυτή τη φορά, άρα οι 6.000. Η διαφορά τους είναι οι 2.250 το όφελος του παραγωγού. Και το ΔΕΛΤΑ 4,
Αν το κράτος με την κατάλληλη πολιτική επηρεάζει τους αγρότες που παράγουν το προϊόν και η συνάρτηση προσφοράς γίνει κι ούτων ως εσίσων 60 συν 10 π, να υπολογίσετε τη μεταβολή της κρατικής επιβάρυνσης στην ίδια κατώτατη τιμή ΠΚΑΠΑ ίσον με 20 χρηματικές μονάδες. Η κατώτατη τιμή εξακολουθεί και μετά τη μεταβολή της συνάρτησης προσφοράς, για κάποιο λόγο που δεν αναφέρει, να είναι 20. Οπότε, έχουμε για ΠΚΑΠΑ ίσον με 20, η ζήτησή μας είναι 200, η καινούργια προσφορά, προσφερόμενη ποσότητα που προκύπτει, 260, η διαφορά του στο πλεώνασμα, 60 μονάδες. Η κρατική επιβάρυνση με βάση την καινούργια τώρα, τα καινούργια δεδομένα είναι 1200, και από τη στιγμή που προέκυψε το 1200 και είχαμε και τις 2000 στην αρχή, έχουμε μία μείωση της τάξης των 800 μονάδων. Και έτσι έκλειναν οι φετινές εξετάσεις στις αρχές οικονομικής θεωρίας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Αυτό ήταν ο επίλογος. Αγαπητέ μου Μένιο, ζήτησες χρόνο για κάτι. Ένα πρώτο που θα ήθελα να πω είναι ότι φέτος εξέπνευσε ένα σύστημα που εφαρμόστηκε για 16 χρόνια. Από το 2000 μέχρι το 2015, με το σύστημα αυτό των κατευθύνσεων, με τα 6 πανελλαδικώς τελευταία εξεταζόμενα μαθήματα, από του χρόνου και για την επόμενη περίοδο, δηλαδή για τις 2 επόμενες περιόδους, χωρίς να αποκλείεται να ισχύσει μόνο για τη μία, θα ισχύσει ένα νέο σύστημα προσωρινό, το οποίο, στο οποίο έχουμε 3 ομάδες προσανατολισμού και 5 επιστημονικά πεδία. Τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα είναι 4. Εκτός και αν κάποιος θέλει να έχει πρόσβαση και σε δεύτερο επιστημονικό πεδίο, οπότε σε αυτή την περίπτωση επιλέγει και 5ο μάθημα. Και θα ισχύσουν εντελώς διαφορετικά μέτρα και σταθμά από αυτά που ήσαν μέχρι τώρα. Το σύστημα που θα ακολουθήσει μετά από αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Όσον αφορά αυτό το σύστημα, εμείς ως φροντιστήριο ήθελα να ενημερώσω ότι τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο στην ΕΚΑΒΗ, στις 6 το απόγευμα, έχουμε μία ημερίδα ενημέρωσης για το νέο σύστημα, αυτό του ενός χρόνου έστω που θα ισχύσει, και καλούμε όλους τους μαθητές, όχι μόνο του φροντιστήριου, και της Κατερίνης και της Πιερίας που ενδιαφέρονται να προσέλθουν στην συνάντηση αυτή για να ενημερωθούν για το νέο σύστημα, τις προοπτικές που έχει, τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν και ό,τι άλλο θέλουν να ρωτήσουν. Μάλιστα. Ουσιαστικά δηλαδή μας μιλούν για μία γέφυρα δια της οποίας θα πάμε από το παλιό σύστημα, από το μέχρι φέτος ισχύον, μέχρι... Στο καινούριο, το οποίο δεν ξέρουμε όμως ποιο θα είναι. Μάλιστα. Ένας ωραίος τρόπος για να κερδίσεις χρόνο, να ψάξεις λίγο. Έτσι. Λένε για ένα χρόνο θα ισχύσει, εγώ επιφυλάσσομαι θα έλεγα 2. Θέλω να ρωτήσω τώρα, είστε 3 εδώ πέρα, θα το θέσω εγώ το ερώτημα, γιατί στο κάτω-κάτω είναι απόλυτα δικαιωματικό. Είμαστε στην ελληνική επικράτεια, είμαστε Έλληνες, σύγχρονοι Έλληνες, και έχουμε τέτοια αναγώνια προβλήματα, ερωτήματα. Θα πάμε σε πιο ελληνική παιδεία. Και όταν λέμε ελληνική παιδεία, νομίζω ότι σαφώς εννοούμε πράγματα. Εγώ προσωπικά... Μια παιδεία δηλαδή, η οποία θα είναι πιο ελληνική. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι το καινούριο σύστημα, έτσι όπως το αυτές τις μέρες διαμορφώνεται και εμείς τώρα το γνωρίζουμε, ναι, νομίζω ότι ακόμη περισσότερο στρέφει τα παιδιά στο να προετοιμαστούν. Τα μαθήματα ήταν 6 ή 7 μέχρι στιγμής. Θεωρώ ότι ήταν μεγαλύτερο το φάσμα. Δηλαδή, πάμε τώρα ξανά σε 4, στο κατά κάποιο τρόπο παλιές δέσμες, ναι, και πηγαίνουμε κατευθείαν μόνο να προετοιμαστούμε μόνο για το πανεπιστήμιο. Δεν θεωρώ ότι είναι αυτή η αλλαγή που θα θέλαμε. Εντάξει, είναι ένα μεταβατικό, δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει και πώς θα οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος. Αλλά και πάλι μου φαίνεται λίγο έτσι. Πιο εξειδικευμένο. Ναι, πιο εξειδικευμένο. Να το κάνουν. Πιο συγκεντρωτικό. Ναι. Θυμίζει λίγο τις παλιές δέσμες. Θυμίζει τις δέσμες. Θυμόμαστε. Δεν ξέρουμε βέβαια πώς θα είναι η ύλη, αν θα είναι το ίδιο, δηλαδή λιγότερο μαθήματα, περισσότερη ύλη. Ακόμα δεν έχουμε εικόνα ακόμη. Ναι. Αλλά φαίνεται ότι θέλουν μεγαλύτερη εξειδίκευση, γιατί υπάρχει συνεννόηση με τα πανεπιστημιακά τμήματα. Εκείνοι στην ουσία δίνουν την κατεύθυνση. Ναι, δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο δίνουν εκείνη την κατεύθυνση. Δεν το ξέρουμε. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε αυτή την πατρίδα δεν μπορέσαμε ακόμη, δια της πολιτικής εφαρμογής, να καταλήξουμε σε ένα σύστημα, αδερφέ, το οποίο θα αρχίζει από κάπου, θα τελειώνει κάπου, και δεν εννοώ μόνο ως προς την ουσία του, και ως προς τον χρόνο του. Ναι, κάθε φορά έρχεται ένας υπουργός παιδείας και λέει τα δικά του. Βέβαια, του λένε τι θα πει, εντάξει, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και δεν ξέρουν τι πρέπει να ξέρουν τα παιδιά. Δεν έχουν, δηλαδή, δεν έχουμε μια εικόνα για το τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Ναι, καλά, τον μπαλάκι. Τι ακριβώς θέλουν.
Το μπαλάκι σε τέτοιες παρτίδες τένις είναι γνωστό, είναι το παιδί. Αυτό είναι το μπαλάκι, ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί, θύμα της ρακέτας. Έτσι. Θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη. Αυτό που η εκπαιδευτική κοινότητα εννοείται ότι το γνωρίζει σαφέστερα και καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον. Γιατί είναι αυτή η οποία έχει την υποχρέωση, έχει το χρέος, έχει την ευθύνη να εκπαιδεύσει τον Έλληνα μαθητή. Τι πιστεύει ότι θα πάμε σε καλύτερες μέρες, σε ό,τι αφορά, αν θέλετε, και τη δική σας την προσπάθεια. Θα βοηθηθείτε περισσότερο ή θα αποτελείτε κι εσείς έτσι... Με το καινούριο σύστημα είναι αυτό, ή γενικότερα. Ναι, γενικώς το θέτω. Εγώ δεν το ξέρω το καινούριο σύστημα. Ναι. Δηλώνω άσχετος παντελώς. Κανείς δεν το ξέρει. Άκουσα, δεν ντρίφησα, δεν μπήκα μέσα να δω τι. Και γιατί φοβάμαι ότι τα ίδια παντελάκια μου, τα ίδια παντελή μου. Ίσα-ίσα για να ταλαιπωρούμε τον κόσμο. Εγώ έχω να Βέβαια, ξέρω ότι έχουν στο μυαλό τους, έχουν την γνώση της ευθύνης, της πολιτικής ευθύνης, να πάμε επιτέλους σε ξεσκαρτάρισμα. Το ξέρω αυτό. Έτσι. Δεν είμαι σε μια τυχαία θέση. Αλλά. Αμφιβάλλω για το αποτέλεσμα, με τον τρόπο που, ναι. που γίνονται οι διαδικασίες. Να σας πω λίγο κάτι, αυτό που βλέπουμε πιο Μοντελάκι έντονα. Υπάρχει. Μπορεί κάποιος να μου πει σήμερα από εσάς τους εκπαιδευτικούς ότι ξέρετε, πάνε να μοιάσουμε με εκείνους. Όχι. 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 Δεν υπάρχει μοντέλο στην Ευρώπη, ας πούμε, στη δική μας Ευρώπη. Δεν νομίζω πως υπάρχει. Προχειρότητα. Βλέπετε αυτό. Λοιπόν. Πολύ αγχωμένα παιδιά συναντάμε. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Ότι κάθε χρόνο ακόμα και περισσότερο αγχωμένα παιδιά συναντάνε. Καλά, τα παιδιά μπορεί να μην έχουν και την πλήρη ευθύνη να γνωρίζουν και τα περισσότερα. Έχουν τις συνέπειες όμως. Δέχονται τις συνέπειες όμως. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Επειδή δέχονται τις συνέπειες. Και την ανασφάλεια. Την αβεβαιότητα. Θα αλλάξει, θα είναι έτσι, πώς θα είναι. Δηλαδή, μέχρι ακόμη και τώρα και πάλι. Δεν ξέρουμε πώς θα τα προετοιμάσουμε. Θα ήθελα ορισμένα θέματα, όπως τα θέματα παιδείας, τα θέματα υγείας, τα θέματα εθνικής ασφάλειας. Να υπάρχει διακομματική συνεννόηση. Να βρίσκονται εκπρόσωποι όλων των παρατάξεων, όλων των κομμάτων, να παίρνουν μια κοινή απόφαση, να αποφασίζουν για το καλό και της Ελλάδος και των προοπτικών και των νέων κτλ. Σε ένα σύστημα το οποίο θα ισχύσει για πολλά χρόνια. Θα υπάρχει απόλυτη συμφωνία. Δεν θα κινδυνεύει το σύστημα κάθε φορά που αλλάζει η κυβέρνηση, που τα τελευταία χρόνια, όπως πάμε, θα είναι πιο συχνό να αλλάζει η κυβέρνηση παρά να αλλάζει το εκπαιδευτικό σύστημα. Και κάθε φορά που θα αλλάζει η κυβέρνηση ή κάθε φορά που θα αλλάζει στην ίδια κυβέρνηση ο Υπουργός Παιδείας να κάνει αλλαγές και ο καθένας να κάνει τις δοκιμές του. Το χειρότερο, το οποίο το βιώσαμε επίσης. Όσο δεν θα αποφασίσουν να βρεθούν, να πάρουν κοινές αποφάσεις για το καλό του μέλλοντος αυτής της πατρίδας που είναι οι νέοι, θα πηγαίνω το κακό στο χειρότερο. Μάλιστα. Και στην προκειμένη περίπτωση, το απόλυτο χειρότερο ορίζεται ως φυγή. Γιατί μετράμε κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τώρα περιμένουν, θα τελειώσουν. Τελειώνουν εννοείται και εκείνοι οι οποίοι τέλος πάντων έχουν κλείσει και τον πανεπιστημιακό τους κύκλο και δρόμο. Φεύγουν. Και αυτή η ανοιχτή πληγή είναι σαν να μην την αντιλαμβανόμαστε. Ενώ έχει να κάνει κυριολεκτικά με το σπίτι μας. Γιατί φεύγουν από τα σπίτια μας τα παιδιά, δεν φεύγουν από κάπου αλλού. Καλά, οι κρατούντες εντάξει, αγρονεγοράζουν, αλλά δεν ενεργοποιείται και η κοινωνία. Να πείρε, εσύ τι γίνεται εδώ πέρα. Προς τι καλύτερο προσδοκούμε, ελπίζουμε, τη στιγμή που φεύγουν τα παιδιά. Εμείς τα παιδιά μας ελπίζουμε, γι' αυτό και τα γεννήσαμε. Ότι θα πάρουν τον κόσμο και θα το κάνουν καλύτερο. Τα παιδιά μας όμως φεύγουν πάνε αλλού, άρα ποιον κόσμο θα αλλάξουμε, τον άλλον. Πολύ σωστά. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, καταληκτικά απομένει αυτό που ισχύει πάντα. Η ελπίδα ότι. Αλλά έχουμε κοινές ευθύνες. Εδώ έχουμε πλέον. Φωνάζουν οι ευθύνες μας. Δεν είναι να ελπίζουμε και να διαλαλούμε τις ελπίδες μας. Πρέπει να πάρουμε κάτι σαν υστέρηση στα χέρια, δεν ξέρω τι. Έχω την εντύπωση ότι έχουμε κοιμηθεί. Έχουμε κοιμηθεί αυτό. Και δεν μας καλούνε. Θα ρωτούσα τώρα, αλλά τι να ρωτήσω, πάλι το αυτονόητο. Είναι σαν να κοροϊδεύω τον εαυτό μου δηλαδή εδώ πέρα και ίσως και τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Η εκπαιδευτική κοινότητα ως απόλυτα αρμόδια μπήκε σε αυτό το θέμα. Κλήθηκε ήδη ή θα κληθεί. Για το νέο σύστημα δεν πρέπει, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές δεν πρέπει να ρωτηθούν. Ποιος θα ρωτηθεί, αδερφέ. Δεδομένου ότι είναι προσωρινή κατάσταση, όχι. Ναι. Ίσως οπότε στο ακουστικό. Στο νέο σύστημα που θα ισχύσει, το οποίο δεν ξέρουμε πότε και πώς θα εφαρμοστεί, εκεί ίσως κληθούν. Ναι, ενώ αυτό προφανώς και έτσι θα λειτουργήσει, αλλά δεν έχει να αποδώσει κανέναν καρπό. Ενώ αν έχετε ήδη ενημερωθεί, εφόσον προτίθεται.
Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε την αλλαγή. Αν έχετε ήδη μπει σε μια διαδικασία εγρήγορσης, να ετοιμαστείτε. Προτάσεις, ιστορίες, διαβουλεύσεις, αδερφέ, κάθε μέρα τέτοια μας λέγανε οι προηγούμενοι. Να πω και ναι, υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Οι ανταγωνιστικές τάσεις που υπάρχουν μεταξύ των διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Εκεί γίνεται η σφαγή. Μπαίνει η χημεία στην κατεύθυνση, βγαίνει η πληροφορική. Πιέζουν, αντιδρούν οι πολιτικοί. Πιάνουν οι πληροφορικοί. Κόβουν από αλλού. Διαμαρτύρονται οι άλλοι, κόβουν από αλλού. Τα ξέρω, τα έχω βιώσει τραγικά αυτό. Ανάλογα με το τι πιέσεις δέχονται από διάφορες ομάδες ή κλάδους εκπαιδευτικών, κάνουν και τις αλλαγές. Ο καθένας στο σπιτάκι του δηλαδή, για το εμείς τίποτα απολύτως, για την εθνική παιδεία τίποτα απολύτως, τα έχω βιώσει τώρα αυτόν τον καιρό. Και σε ευχαριστώ για την πάσα να το πω και δημόσια. Κάθε μέρα να μου ζητούν να μην το πω ρουσφέτη, να το πω εξυπηρέτηση, να το πω τέλος πάντων υποβοήθηση, για να πάνε οι Α στις επιτροπές. Εκεί που οι βουλευτάδες τέλος πάντων, έχοντας και μη έχοντας γνώση, ως απόλυτα επαΐοντες, θα πάρουν αποφάσεις σημαντικές εθνικού επίπεδου. Και να από εδώ η μία φατρία τα δικά της, και να από εκεί η άλλη, άφησε τα να πάνε. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, γίνεται παντού, ναι. Έτσι. Πιστεύω πάντως ότι μια πιο ενωμένη, ομόψυχη εννοώ, ουσιαστικά ομόψυχη εκπαιδευτική κοινότητα, θα τους απέτρεπε όλους αυτούς να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν. Αν δεν δούλευε με ατομικά συμφέροντα. Έτσι. Αλλά για το κοινό καλό. Αλλά όταν θέλεις να νικήσεις την κοινωνία, κάνεις ένα απλό, τη διαιρείς. Και δυστυχώς εκεί είμαστε σε αυτές τις φάσεις. Ή τουλάχιστον ήμασταν μέχρι χθες. Τώρα, για να μην καταγγέλλω πράγματα που δεν τα είδα ακόμη, θα περιμένουμε. Λοιπόν, εύχομαι από καρδιάς ό,τι καλύτερο. Καλά αποτέλεσμα. Και μετά τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλατε, εύχομαι και καλό καλοκαίρι, γιατί πρέπει να ξεκουραστεί κιόλας η μηχανή. Καλά αποτελέσματα στην παιδεία. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα παρακαλέσω για τις όποιες διαφημίσεις επιστρέφουμε. Έχουμε να δείξουμε κάποια πράγματα και να αναδείξουμε μία άλλη φωνή, μεγάλη κι αυτή. Γιατί χθες Αγίου Πνεύματος βρήκαμε και μαγαζιά ανοιχτά. Και δεν εννοώ τα της αναψυχής και τα της ψυχαγωγίας. Όχι, όχι. Μαγαζιά κανονικά. Σούπερ μάρκετ, ιστορίες. Και θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο μεθοδολογούν. Δηλαδή, κινείται το σύστημα. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι ξέρεις και οι όποιες μετατροπές, οι όποιες μεταμορφώσεις, οι όποιες μεταπτώσεις, οι όποιες αλλαγές τέλος πάντων, είναι τέτοια πράγματα που εμάς δεν μας αφορούν. Λάθος, με κεφαλαία. Μόνο εμάς αφορούν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για περισσότερα.